Ήταν ακόμα, άμα τη ρωτήσεις, θυμάται τούτο το πράγμα. Ποπί και Άντζελα, Πέμπτη στις 4 το απόγευμα. Cloudy, what's wrong? Well, I'm really starting to miss Palooney. He was a really good friend. And if he had been alive, we might not have lost the contest. Wait, Eggs, can you... Sorry, I didn't know how to bring people back. I just can't do it. Anyway, it sounds like it's time for cake at stake now. We gotta get going. I've got everything all planned out today. Don't worry, you're safe. Μάχη για όραμα νήσος. Καθημερινά στις 12 το μεσημέρι. Κατάλληλο για γενική παρακολούθηση. Το πολιτιστικό ημερολόγιο σας εύχεται καλή χρονιά και σας προτείνει για αυτή την εβδομάδα. Η σκηνή 018 του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου παρουσιάζει ανανεωμένη τη θεατρική παράσταση «Αριστοφάνης τόσος δά» των Κώστα Σιλβέστρου και Χριστίνα Σαργύρη, που αγαπήθηκε από μικρούς και μεγάλους. Βασισμένο σε έργα του Αριστοφάνη, ο Κώστας Σιλβέστρος δημιούργησε ένα πρωτότυπο κείμενο ντυμένο με χρώματα και δράση. Κεντρική σκηνή αίθουσα Εύης Γαβριλίδης από το Σάββατο 8 Ιανουαρίου και κάθε Σάββατο στις 3:30 το απόγευμα και Κυριακές στις 10:30 το πρωί. Το θέατρο Αντίλογος, στα πλαίσια του έργου Λεμεσός Μια Πόλη Ο Κόσμος Όλος, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και την Κυπριακή Δημοκρατία, παρουσιάζει το κόκκινο φόρεμα της Σαβέλ για 4 νέες παραστάσεις. Μια παράσταση κατάλληλη για όλη την οικογένεια, βασισμένο στο ομώνυμο βραβευμένο βιβλίο της λεμεσιανής συγγραφέως Μαρίνας Μιχαηλίδου Καδί, σε σκηνοθεσία του Νίκου Νικολαίδη. Πατήχιο Δημοτικό Θέατρο, Σάββατο 8 Ιανουαρίου στις 4:05 το απόγευμα και Κυριακή 9 Ιανουαρίου, 10:30 το πρωί και 12 το μεσημέρι. Η έκθεση «Frau Architect» εξετάζει την ιστορία της παρουσίας των γυναικών στο χώρο της αρχιτεκτονικής στην Γερμανία και στην Κύπρο τα τελευταία 100 χρόνια μέσα από τα παραδείγματα γυναικών αρχιτεκτώνων. Η έκθεση πρωτοπαρουσιάστηκε στο Γερμανικό Μουσείο Αρχιτεκτονικής στη Φραγκφούρτη και συμπληρώθηκε με κυπριακά πορτρέτα σε συνεργασία με τις Τερέζα Τούρβα και Μούκε Ρίτσε. 33 πορτρέτα, 22 από τη Γερμανία και 11 από την Κύπρο, με παραδείγματα έργων και προσωπικές ιστορίες γυναικών, οι οποίες επηρέασαν και ακόμα επηρεάζουν σημαντικά την αρχιτεκτονική. Αίθουσα εκδηλώσεων του Ινστιτούτου Γκέτε Κύπρου μέχρι τις 5 Φεβρουαρίου. Ο Ιβάν, γνωστός ως θείος Βάνια, ζει με την ανιψιά του Σόνια στο οικογενειακό τους κτήμα. Όταν ο πατέρας της Σόνια βγαίνει σε σύνταξη, επιστρέφει μαζί με τη νέα γυναίκα του, την Έλενα, δυσκολεύοντας τη ζωή των δύο τους. Το κλασικό αριστούργημα του Άντων Τσέχοφ μεταφέρεται στην οθόνη από τον Αντρέι Μιχάλκοφ Κονταλόφσκι. Ο θείος Βάνιας, κινηματογράφος Πάνθεον, Σάββατο 8 Ιανουαρίου στις 5 το απόγευμα. Ο
Κλίν Χιούς ήταν μια πολύπλευρη καλλιτεχνική προσωπικότητα. Ζωγράφος, σκηνογράφος, σκηνοθέτης, δάσκαλος, δημοσιογράφος, κριτικός τέχνης. Πρωτοπόρος της performance και του happening στην Κύπρο. Η Γκαλερία Αποκάλυψη φιλοξενεί τη δεύτερη αναδρομική έκθεση του σπουδαίου Αγγλοκύπριου ζωγράφου Κλίν Χιούς. Ουαλός στην καταγωγή, μα Κύπριος στην καρδιά και στη ψυχή, ήταν ένας από τους ανθρώπους που διαμόρφωσαν την κυπριακή σύγχρονη τέχνη. Επισκεφτείτε την έκθεση μέχρι το Σάββατο 8 Ιανουαρίου. Η θεατρική ομάδα Studio 33 Arts παρουσιάζει την παιδική χριστουγεννιάτικη παράσταση «Η Μάγισσα των Χριστουγέννων» της Μαριλένας Αχιλλέως σε σκηνοθεσία Γεώργιου Ιωσήφ. Χορός, τραγούδια, μουσική σε μια παράσταση που μας θυμίζει ότι η πραγματική μαγεία των Χριστουγέννων είναι η αγάπη και αφυπνίζει την περιβαλλοντική συνείδηση των παιδιών. Σάββατο και Κυριακή 8 και 9 Ιανουαρίου στις 4 το απόγευμα στο χώρο του θεάτρου. Το χοροθέατρο Ομάδα 5 παρουσιάζει το έργο «Η τελευταία διαθήκη του πατέρα μου». Ένα έργο βασισμένο στο ομότιτλο ποίημα του Μάριου Αγαθοκλέους με τη συμβολή και συνεργασία του ποιητή στη δραματουργική προσέγγιση. Θέατρο ΕΘΑ, Λεμεσό, Σάββατο 8 Ιανουαρίου και Κυριακή 9 Ιανουαρίου στις 8:30 το βράδυ. Το θέατρο Ο Διόνυσος ανακοινώνει την επόμενη παραγωγή του, το βραβευμένο έργο του Ιρλανδού συγγραφέα Conor McPherson, «Η λάμψη μιας ασήμαντης νύχτας», που ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Βαρνάβα Κυριαζή. Η πανκύπρια πρώτη παράσταση του έργου στην κεντρική σκηνή του θέατρου Διόνυσος, Παρασκευή 7 Ιανουαρίου στις 8:30 το βράδυ. Κόρη μου. Μέσα. Αφράτη σφαίρα φρουφρού morning coffee. Που πάνω πραγματική σοκολάτα γάλακτος. Φρουφρού morning coffee τσόκος. Αστέρια και στο ψυγείο. Δοκίμασέ τα. Ότι το παλιό σας ψυγείο έχει υψηλή κατανάλωση ρεύματος, μειωμένη απόδοση και ενοχλητικό θόρυβο, το ξέρετε. Όλοι το ξέρετε. Εμείς σκεφτήκαμε για σας και σας προτείνουμε. Δώστε σήμερα πίσω το παλιό σας ψυγείο για 100 ευρώ και πάρτε ένα καινούργιο ψυγείο LG τεχνολογίας No Frost με inverter motor 400 έως 650 λίτρα, πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σας συμφέρει. Θα έχετε καινούργιο ψυγείο μέγιστης απόδοσης με εντελώς αθόρυβη λειτουργία, 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση, χωρίς καμία επιπλέον χρέωση και 10 ολόκληρα χρόνια εργοστασία. Και εγγύηση στο μοτέρ. Και το πιο σημαντικό, θα κερδίζετε κάθε μέρα από τη μειωμένη κατανάλωση για μια ζωή. 1500 ψυγεία, 20 διαφορετικά μοντέλα σε άμεση παράδοση εντός 24 ωρών. Γιατί εμείς νοιαζόμαστε για σας. Ανδρέας Χαραλάμους. Κατάλληλο για γενική παρακολούθηση.
Hey, OJ, it's so nice not to be an idiotic island after you rescued me. Well, I'm glad the million was put towards something we can all enjoy.